Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, όπως έλεγε και ο συνάδελφος ο Μανώλης Βεργαράκης, παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου σε 7 η ώρα το απόγευμα στο Ομήριο. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία μας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Αγωγής Υγείας φυσικά, το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο που πάντα μας φιλοξενεί και την Περιφερειακή Ενότητα. Το θέμα είναι μετανάστευση, είτε από πρόσφυγες είτε από μετανάστες οι οποίοι είναι παράτυποι, και υγεία. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίσουν όσο επιτοπλίστηκαν στο νοσοκομείο Χίου οι κλινικές, και έδωσα ιδιαίτερο βάρος στην δημευτική γυναικολογική και στην παιδιατρική, που έχουν να αντιμετωπίσουν έτσι τη νέα ζωή μεν, τα παιδιά οι άλλοι. Και γι' αυτό το λόγο θα μας μιλήσει, γι' αυτό την εμπειρία και την δράση και το ρόλο τους, θα μας μιλήσει ο παιδίατρος ο Κώστας ο Τρυπολίτης, αναφερόμενος στην πράξη και το έργο της παιδιατρικής κλινικής του Σκλητσίου Νοσοκομείου Χίου, και για το αντίστοιχο έργο της μευτικής γυναικολογικής ο μελητής Β' ο Μάριος Καρμούτσος. Επειδή έχει και μια εμπειρία ο κύριος Λευτέρης Παπαϊώνου, ο οποίος είναι στη Μυτιλήνη και για κάποιους λόγους θα βρίσκεται στη Χίο, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε να μας μιλήσει και εκείνος για την εμπειρία του στη γειτονική νήσο, και όποιες απορίες από την δράση ή όχι των διαφόρων οργανώσεων, όπως είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ή η Νομαρχία, η Περιφέρεια, γιατί η Νομαρχία το ίδιο είναι, θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν το τι κάνανε, με ποιο σκεπτικό το κάνανε στο παρελθόν και τώρα, και θα είναι ευκείς έργο να τα ακούσουμε και να μπορέσουμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε, προκειμένου να πάρουμε σωστές και υπεύθυνες απαντήσεις.